την άλλη μέρα, λόγω έλλειψης προσωπικού. Αλλά και οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια, σε σχέση με τις δύο πρώην ομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, σκεφτείτε ότι σήμερα στην περιφέρεια, που είναι συνένωση των δύο προηγούμενων ομαρχιών, των Δεκανήσων και Κυκλάδων, έχουμε το 50% του προσωπικού. Κατάργηση οργανικών θέσεων κατά 50%. Και ακόμα καταργήθηκαν και εναπομείναντες κενές οργανικές θέσεις, γιατί δεν υπήρχαν εργαζόμενοι να τις συμπληρώσουν. Κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική και οι αντίστοιχες δομές των Δήμων, ακόμα και αυτές ανεπαρκείς που υπάρχουν σε σχέση με τις ανάγκες, είναι σε πορεία συρρήκνωσης ή και κατάργησης. Στον τομέα αυτό υλοποιείται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κεφαλαίου, που σε άλλα κράτη-μέλη έχει υλοποιηθεί χρόνια πριν την κρίση. Βασικό της στοιχείο είναι να περιοριστεί στο ελάχιστο η κρατική ευθύνη χρηματοδότησης και λειτουργίας τέτοιων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών και να συνδεθούν με τα ασφαλιστικά ταμεία σε ανταποδοτική βάση. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, υπάρχει συγκεκριμένη εξέλιξη με την υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι, με περικοπή των δικαιούχων μέσω των κριτηρίων που έχουν δυσκιστεί, πληρωμή από τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και η απαλλαγή του κράτους από τη χρηματοδότηση για τη στελέχωση αυτής της υπηρεσίας, αφού την αναθέτει στους απολυμμένους των συμμετοχών προγραμμάτων ως συνεταιρισμένους επιχειρηματίες. Δηλαδή, οι πρώην εργαζόμενοι στο βοήθεια στο σπίτι θα είναι συνεταιρισμένοι επιχειρηματίες που θα έχουν την ευθύνη να διαχειρίζονται προγράμματα για όσο υπάρχουν, χωρίς καμία σχέση εργασίας φυσικά. Δηλαδή, η διευκόλυνση του επιχειρηματία να εξασφαλίζει απρόσκοπτα την εκμετάλλευση σε όλα τα επίπεδα. Από τους μεταφορικούς σταθμούς, από τις κοινωνικές δομές σε όλα τα επίπεδα. Τεράστιες επιπτώσεις θα υπάρξουν στην ίδια εξοικειωμένη κατάσταση της λαϊκής οικογένειας, που θα καλυφθεί ή να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αυτών των υπηρεσιών ή να τη στερηθεί εντελώς. Παραδείγματος χάρη, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, από τις αιτήσεις που γίνανε πανελλαδικά για παιδικούς σταθμούς από γονείς, από αυτούς που κάνανε αιτήσεις, δηλαδή που έχουν τις προϋποθέσεις, γιατί ένα μεγάλο μέρος γονιών δεν έχει καν τις προϋποθέσεις για να κάνει αίτηση. Αυτοί λοιπόν που έχουν τις προϋποθέσεις κάνανε 120.000 αιτήσεις. Έγιναν. Από αυτές, μόνο τα 60.000 παιδιά θα πάρουν παιδική σταθμή. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Και μάλιστα δεν ξέρω αν μάθατε, αν διαβάσατε, ότι αρχίζει και κόβεται και η διατροφή στους παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή, ακόμα και οι άνεργες οικογένειες ή οι φτωχές οικογένειες που πολλαπλασιάζονται ραγδαία και που ήλπιζαν το παιδί τους έστω να τρώει στον παιδικό σταθμό, τώρα φόβεται και αυτό. Τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα κοινωνικής απασχόλησης παιδιών, άφηξη, πολιτισμός, κέντρα πρόληψης, ρημάζονται όλα. Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις αυτών των δομών των ΟΤΑ και ιδιαίτερα φορέων κοινωνικής μέρημνας που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη θα αποτελέσουν το άλοθη των δημοτικών αρχών για ιδιωτικοποίησης και για την παραπέρα προώθηση της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όπως λέγαμε πριν, της κοινοφελούς εργασίας και των ΜΚΟ, του εθελοντισμού, της φιλανθρωπίας. Σας θυμίζω ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις, μόνο μη κυβερνητικές δεν είναι. Από όποια άποψη και αν το πάρετε. Δηλαδή, και χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό αγρά και ασκούν κυβερνητική πολιτική. Και φυσικά, όταν μιλάμε για εθελοντισμό, μιλάμε για τσάντα εργασία. Αντικαθιστούν εθελοντές, μέσα σε εισαγωγικά, αξιοποιούνται για κάλυψη χώρων εργασίες που ήταν πάγιες και είναι πάγιες ανάγκες. Τα στηρίζουν και τα προωθούν σχεδιασμένα προκειμένου να διαχειριστούν τη φτώχεια και να στηρίξουν τη στρατηγική της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό της δωρεάν παροχής υπηρεσιών με φθηνούς εργαζόμενους, τα οποία θα απευθύνονται κυρίως στα πιο εξαφιλωμένα στρώματα. Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν διαχείριση της φτώχειας.
και το λέγαμε. Τριτογενής τομέας, τουρισμός. Αγαπητοί φίλοι, βεβαίως ως περιφέρεια και ως Δήμοι, οι δράσεις δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω, αλλά και σε βασικούς άξονες της οικονομίας, που επίσης και εκεί αποτυπώνεται πολύ καθαρά για ποιους δουλεύει η περιφέρεια και η Δήμη, δηλαδή ότι δουλεύουν υπέρ του κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, σε περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η νησιωτικότητα. Αυτό έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ένας από τους βασικούς νοκλούς οικονομικής ανάπτυξης είναι και ο τουρισμός. Βεβαίως, άλλη είναι η αντίληψη της Περιφερειακής Αρχής για τον τουρισμό. Τουρισμός που συμβάλλει στη μέγιστη κερδοφορία μεγαλοξενοδόχων και μεγάλων τουριστικών γραφείων για τα μικρά κλείνουμε. Και άλλη αντίληψη δική μας για δικαίωμα στον τουρισμό αναψυχή της κάθε λαϊκής οικογένειας με φθηνή μετάβαση, παραμονή και ποιοτικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει αποκηρύξει τον τουρισμό σε τη βαριά βιομηχανία του Νοτιού Αιγαίου με συμμετοχή σε ποσοστό 80% στο περιφερειακό ΑΕΠ και εκπροσωπεί περίπου το 65% στην απασχόληση και στόχος είναι το Νότιο Αιγαίο να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Στο τρίπτυχο, ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, κρύβεται όλη η πολιτική της Περιφερειακής Αρχής. Το ερώτημα είναι ποιοι τελικά έχουν ωφεληθεί από τις διάφορες δράσεις της περιφέρειας. Ημερίδες, συνέδρια, προβολές στο εξωτερικό, έντυπα, ηλεκτρονική προβολή, όλα αυτά με χρήματα του λαού φυσικά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο παραμένουν με χαμηλά μεροκάματα, απλήρωτοι από σεζόν σε σεζόν, με εντατικοποίηση και εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Και φυσικά ανασφάλιστη, στο μεγάλο μέρος. Εδώ έρχεται να προσθεθεί και να προσδεθεί και το μπούκωμα των μεγαλοξενοδόχων με φθηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό μέσα από τη διαβίου μάθηση και κατάρτιση, απολύοντας παλιότερους εργαζόμενους με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Μιλάμε για ψευδοκατάρτιση. Την ίδια στιγμή που η τουριστική σχολή στη Ρόδο εδώ και χρόνια υπολειτουργεί λόγω υποχρηματοδότησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο επίσης φυτοζωούν, αλλά κλείνουν χρεωμένοι σε τράπεζες, σε ταμεία, σε απόλυτη απελπισία.